Αυτό φοβούνται. Δεν ήμασταν πολλά άτομα τώρα, δεν είναι. Ήμασταν 4-5 άτομα, δεν. Δεν είναι πάρτι ακριβώς. Εντάξει, δεν είχαμε δηλαδή και κλόουν και, ναι, και μπαλόνια και τέτοια, αλλά. Εντάξει, εγώ ξέρω, ας πούμε, και στέκια στη Θεσσαλονίκη που πηγαίνουμε που έχει και παραπάνω και λιγότερα και 5 και 10. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, κακά τα ψέματα. Συγγνώμη, δεν ξέρετε ότι έχουμε κορονοϊό και ότι δεν επιτρέπονται κορονοπάρτι. Ναι, εντάξει, οκ, εγώ θα σεβαστώ μέχρι ενός σημείου, αλλά σε λογικά πλαίσια. Δηλαδή, δεν γίνεται εμένα να μου απαγορεύσει κάποιος να παίξω το ρε ματζόρε για τη δικιά μου τη ζωή, ας πούμε. Το παίξτε δηλαδή, μόνο το ρε ματζόρε. Πρέπει να μαζευτείτε όλοι μαζί να παίξετε το ρε ματζόρε. Ναι, γιατί. Ενοχλώ κανέναν. Ναι, εμάς ενοχλείτε τους υπόλοιπους που πρέπει να είμαστε μέσα μαντρωμένοι και εσείς κάνετε πάρτι. Μα δεν σας καλέσα μέσα να έρθετε να παίξουμε μαζί το ρε ματζόρε. Αυτά. Εμένα μου άρεσε.